Μία ακόμα πολιτική κρίση στη μέση μιας πανδημίας είναι ίσως το τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν οι Βρυξέλλες να δουν στην Ιταλία. Η παραίτηση του Πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε προκαλεί ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα της χώρας να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ανακάμψει από την κρίση. Το πρωτοσχέδιο είχε ήδη εγκριθεί από το Εθνικό Κοινοβούλιο, αλλά εξακολουθούν να λείπουν πολλές λεπτομέρειες. Αναμένουμε ότι αυτό το έργο θα συνεχιστεί. Σε κάθε περίπτωση, η Ιταλία είναι μακράν ο μεγαλύτερος αποδέκτης των κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επομένως, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σε όλο το πολιτικό φάσμα για να διασφαλιστεί ότι θα ολοκληρωθούν οι προπαρασκευαστικές εργασίες και ότι η Ιταλία μπορεί να ξεκινήσει να λαμβάνει αυτά τα χρήματα. Το πιο πιθανό σενάριο είναι μια τρίτη θητεία για τον Τζουζέπε Κόντε. Ωστόσο, υπάρχουν φόβοι ότι οι νέες εκλογές θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τη διαδικασία της προετοιμασίας. Η ευρωβουλευτής Ιρέν την άλλη επιμένει. Η χώρα έχει ήδη τη βάση για ένα καλό σχέδιο ανάκαμψης. Ό,τι και να συμβεί τις επόμενες μέρες, δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Και είχαμε ήδη θέσει σε εφαρμογή κάποιες μεταρρυθμίσεις ή ιδέες για το πώς να επιταχύνουμε τη διαδικασία εφαρμογής, γιατί γνωρίζουμε ότι αυτή θα είναι μεγάλη πρόκληση. Η κρίση στην Ιταλία κάνει πολλές χώρες από τους τσιγκούνιδες του Βορρά να εκπλήσονται. Αρχικά ήταν απρόθυμες στην ιδέα να μοιραστούν το χρέος για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης. Επιτρέψτε μου να είμαι πολύ ειλικρινής. Είναι χρήματα των φορολογουμένων. Κάποιος έχει εργαστεί σκληρά για αυτά τα χρήματα. Οι πολίτες της Ευρώπης. Και γι' αυτό σε κάθε περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να προσέχουμε όσο μπορούμε. Η αποτελεσματική αξιοποίηση αυτών των χρημάτων από την Ιταλία θεωρείται κρίσιμη, όχι μόνο για την ίδια τη χώρα, αλλά και για τη γενικότερη αξιοπιστία του Ταμείου Ανάκαμψης.